είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, πρόεδρος του Σωματείου των Ξενοδοχοϊπαλλήλων, ο κύριος Νίκος Κοκολάκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα. Ξεκινήστε από όπου εσείς καταλαβαίνετε επίσης. Εγώ θέλω να αναφέρω και θα πω ότι πραγματικά ο νομός Ηρακλείου είναι ένας από τους πιο τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Δυστυχώς βλέπουμε φαινόμενα τελευταία, θα έλεγα έτσι, πολύ ιδιαίτερα και παράξενα. Δεν έφτανε οι υπερεργασίες των εργαζομένων, οι υπερορίες που εργάζονται χωρίς ρεπό, και όταν έρχεται και η ώρα του αμοιβής βλέπουμε πεσοκομμένους μισθούς ή εντατικοποίηση. Δυστυχώς υπάρχουν και τα φαινόμενα εκείνα της λεκτικής βίας, σωματικής βίας. Δυστυχώς, πρέπει αυτά τα γεγονότα να τα καταδικάζουμε, πρέπει να καταγγέλνονται από τους παθόντες, πρέπει να έχουν άμεση επαφή με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, με το σωματείο μας, που και εμείς να κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες, κυρία Δουλγεράκη. Αυτά είναι δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, 2022, αρχή της τουριστικής περίοδου. Έχετε την καλοσύνη με παραδείγματα να αναφερθείτε σε αυτά τα οποία λέτε, κύριε Κοκολάκη. Βεβαίως. Γιατί τώρα λεκτική βία, σωματική βία, τι να πω. Ναι, εμείς λέμε ότι όταν αυτά τα φαινόμενα παρουσιάζονται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή όπου αλλούδήποτε, πρέπει να καταγγέλνονται. Όπως θεματικά το καταγγέλνουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, το καταγγέλνουν στο σωματείο μας, το καταγγέλνουν στους ελεκτικούς μηχανισμούς, και θα αναφέρω παραδείγματα. Μας έχουν πάρει πολλές φορές ειδικά καμαριέρες που πραγματικά κλαίνε στην κυριολεξία, και γιατί υπάρχει πολλή πίεση, εντατικοποίηση στην εργασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποιοι προϊστάμενοι να τους κακομεταχειρίζονται, να τους βρίζουν. Έτσι μας έχουν καταγγείλει και αυτά τα φαινόμενα, και είδαμε και το φαινόμενο δυστυχώς χειροδικίας να πιάνει την εργαζόμενη ο προϊστάμενος και να της φύγει το χέρι και να της λέει πήγαινε στο σπίτι σου. Έτσι. Εμείς λέμε ότι οτιδήποτε και να έχει συμβεί, είτε δεν ανταποκρίθηκε σωστά η εργαζόμενη στην εργασία ή οι απαιτήσεις είναι ψηλές, από εκεί και μετά πρέπει ο κάθε προϊστάμενος, ο κάθε εργαζόμενος να σέβεται τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο. Κάθε άνθρωπος έχει την αξιοπρέπειά του και είναι σεβαστή. Τέτοιου είδους φαινόμενα εμείς θα καταδικάζουμε, και πραγματικά πρέπει να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Και πηγαίνετε παρακάτω. Λεκτική, σωματική βία. Είπατε χωρίς ρεπό, είπατε υπερεργασία, είπατε ακριβώς διάφορα. Ναι, είπαμε σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Αυτά τώρα που σας μιλάω είναι τωρινά, είναι φετινά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Φαντάζομαι. Γιατί φαντάζομαι και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν. Φέτος όμως αρχίσαν και πολύ νωρίς και πολύ εντονότερα. Ευθύνεται γι' αυτό, μισό λεπτό. Ευθύνεται γι' αυτό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια βάσει των όσων έχουν υποθεί, και αν αυτά ήταν φαινόμενα και της περσινής χρονιάς, μένω στην περσινή χρονιά μόνο, έτσι όπως δούλεψε. Ναι. Ή στα προηγούμενα χρόνια ήταν ενδεχόμενα και αυτή μία από τους λόγους που άνθρωποι έφυγαν μέσα από το χώρο του τουρισμού. Σίγουρα είναι αιτίες που έφυγαν άνθρωποι, γιατί οι συνθήκες ήταν οι ίδιες από παλιά. Οι συνθήκες, η μεγάλη εντατικοποίηση υπήρχε από παλαιότερα. Ειδικά φέτος, γιατί μην ξεχνάμε τα φαινόμενα υποθυμίες που είχαμε σε ξενοδοχεία. Είχαμε μάγειρες που πέσανε κάτω εν ώρα εργασίας λόγω της υπερεργασίας. Φέτος είναι εντονότερο το πρόβλημα, ίσως επειδή και ακόμα δεν το έχουμε δει το πρόβλημα εκείνο που θα παρουσιαστεί, μία έλλειψη εργαζόμενοι που δεν μπορούν να στελεχώσουν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εγώ θα σας πω όμως κάτι άλλο. Θα το τονίζουμε, ό,τι και να είναι, ο εργαζόμενος αφού εργάζεται πρέπει να πληρωθεί. Και καταγγέλλω και άλλη μια περίπτωση, συγκεκριμένος μάγειρας είχε εργαστεί σε ξενοδοχείο εδώ στο νομό Ηρακλείου. Πήγε ο άνθρωπος τέλος του μήνα και ζητάει να πληρωθεί τη υπερεργασία, είχε κάνει κάποιες ώρες περορία, και αντί να τους πληρώσουν, ο ιδιοκτήτης δυστυχώς τον έβρισε κανονικότατα, και αν δεν ήταν εκεί άλλοι εργαζόμενοι θα πιανόταν στα χέρια, και του είπε και συγκεκριμένα είσαι τυχερός, λέει, που έχεις εργασία. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο, ότι πάνε εργαζόμενοι και εργάζονται πολύ νωρίτερα από το ωράριό τους, κάνουν δηλαδή υπερεργασία εκεί που πιάνε 7 η ώρα δουλειά πάνω από τις 6.30 και σκολάνε αργότερα. Τέτοιου είδους φαινόμενα, δυστυχώς, οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν μπορούν να παρέμβουν σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες,
υπάρχει πρόβλημα, αποδεκατισμένο και αυτός όσον αφορά τη στελέχωση αυτών των ελεκτικών μηχανισμών, είτε λέγεται περιφερειακό ελεκτικό κέντρο ασφαλισμένο ή σώμα επιθεώρησης εργασίας. Πρέπει λοιπόν άμεσα να στελεχωθούν αυτοί οι μηχανισμοί και να κατεβούν και κλιμάκια. Εμείς το έχουμε αναφέρει. Έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο Εργασίας, που το σώστε πρέπει να κατέβουν άμεσα και να ενισχυθεί τον έργο των τοπικών ελεκτικών μηχανισμών, που το σώστε αυτά τα φαινόμενα να περιοριστούν. Μάλιστα. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα δηλαδή, θέλετε να μου πείτε? Αυτό μου λέτε, μου περιγράφετε μια εικόνα που απλά είναι λίγο πιο στριμωγμένη ή πολύ πιο έντονη φέτος, κύριε Κοκολάκη. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν ξέρω αν είναι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία ας πούμε πενταετία, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα μέσα στο χώρο του τουρισμού, αυτό μου λέτε? Ναι, σίγουρα, και δεν πρέπει να το αναφέρω και να το τονίσω ότι η πλειοψηφία των εργοδοτών είναι σωστή. Υπάρχει μια μειοψηφία που δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή μη πλήρωση των μισθών των εργαζομένων βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας, δεν προστατεύουν τους εργαζόμενους τους. Από εκεί και μετά το τονίζουμε ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, ουσιαστικά μέτρα και για τους επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους, αυτά συνδυαστικά, αυτά τα φαινόμενα μη έβρεση εργατικού δυναμικού να στελεχώσουν τα ξενοδοχεία, τις επιστημικές επιχειρήσεις, θα εντείνεται περισσότερο το πρόβλημα, και αυτό σημαίνει ότι θα υποβαθμίζεται η απασχόληση και το τουριστικό προϊόν. Μάλιστα. Αναρωτιέμαι πόσο δίκιο είχατε όλοι εσείς από τα εργατικά κέντρα μόλις τις προηγούμενες ημέρες. Υπενθυμίζω, Ρέθυμνο, εσείς εδώ από το Ηράκλειο, ο κύριος Μανουλικάκης από τα Χανιά, ο κύριος Εγκλέζος από τη Ρόδο, για το Ρέθυμνο ο κύριος Νικολιδάκης. Όταν λέγαμε βάσει αυτού που είχε πει ο πρόεδρος των ξενοδόχων από το Ρέθυμνο, ότι ξέρετε, για να βρεθούν εργατικά χέρια, ότι αυτή την ώρα πως εκπαιδεύονται άνθρωποι, μετανάστες, πρόσφυγες κλπ. Από τις δομές φιλοξενίας ανά την Ελλάδα για να πιάσουν δουλειά, αναρωτιέμαι μετά από αυτά που καταγγέλλεται, ποιος θα είναι εκείνος ο φόβος και ποιος θα είναι εκείνος ο ελεγκτικός μηχανισμός ή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα μπορούν να προστατεύουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εσείς κάνατε στο σύνολό σας εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής λόγο για σύγχρονη δουλεία και γαλέρα, Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα αυτά συμβαίνουν σε εμάς τους εργαζόμενους, τους Έλληνες. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι συνανθρώποι μας, που πραγματικά γνωρίζουν την προσφυγιά και όλα αυτά, έχουν ανάγκη την εργασία. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, αλλά επειδή θα έχουμε δει στο παρελθόν, φοβάμαι ότι θα πέσουν και αυτοί, θα τους εκμεταλλευτούν κάποιους εργοδότες, θα τους βάλουν στην να δουλεύουν για 4 και 5 εκατοστάρικα, θα τους δίνουν ένα πιάτο φαΐ και μετά θα τους τριμώχνουν σε ένα υπόγειο δωμάτιο χωρίς αεσμό, χωρίς τίποτα. Αυτές δυστυχώς υποψιαζόμαστε και φοβόμαστε ότι για αυτούς τους ανθρώπους ότι οι συνθήκες και εργασίας και διαβίωση θα είναι πολύ δύσκολες. Έχετε μάθει περισσότερα για αυτό το θέμα, κύριε Κοκολάκη, δηλαδή πότε αναμένετε οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν να πιάσουν δουλειά, πότε θα είναι έτοιμοι μετά από αυτό το οποίο μάθαμε? Λοιπόν, ό,τι και να πούμε τώρα, το είπαμε και προχθές, είναι ακόμα πληροφορίες. Από εκεί μετά πρέπει να υπάρξει εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο, που συμφωνώ να εκπαιδευτούν και όλα αυτά, σωστά τα βάνετε, να εκπαιδευτούν. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Η φιλοξενία, το χαμόγελο, η κουλτούρα. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνονται. Πρέπει να είναι έμφυτα μέσα. Και γι' αυτό έρχονται εδώ οι ξένοι, για την κουλτούρα μας, για το χαμόγελό μας, για τη φιλοξενία μας. Καλώς να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά έχουν και αυτή ανάγκη, αρκεί να μπορέσουν να είναι οι εργοδότες να μην τους εκμεταλλευτούν. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλή σας μέρα. Και εγώ καλημέρα. Ευχαριστώ.